επεισόδιο 42 ο Μέγας Αλέξανδρος Podcast Ελπίζω όλοι να είστε καλά Σήμερα το επεισόδιο είναι χωρισμένο στα δύο Γιατί θέλουν να είναι μικρό, θέλουν να είναι... Όχι μικρό, θέλω να είναι όλα το ίδιο, τον ίδιο χρόνο Θυμάμαι, οπότε ε, υπάρχει ένα podcast εγώ που παρακολουθώ Και βλέπω ότι μια συστόσης βγάζει ένα επεισόδιο που είναι 45 λεπτά και δεν το έχω συνηθίσει, σπάζομαι ρε φίλε, λέω τι κάνεις βρε μαλάκα, εκεί που έχω συνηθίσει να σε ακούω για μισή ώρα μου το κάνει 45 λεπτά, ποιο νομίζει ότι είσαι. Ε, γι' αυτό δεν ήθελα να την πατήσω από κάτι μαλάκια σαν εμένα που ίσως ακούνε το δικό μου το podcast και λένε εντάξει φτάνεις ομισάωρα δεν θα το έχω και παραπάνω γι' αυτό θα είναι σε δύο κομμάτια ε, ελπίζω να σα αρέσω γράψτε μια κριτική στο iTunes άμα σας αρέσει, ίσως Spotify κάντε μου ένα σχόλιο στο YouTube όλα βοηθάνε πάρα πολύ να πούμε να μας βρούνε κι άλλοι ίσω ενδιαφερθούν για το podcast αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ είναι, θα είναι να κάνετε ένα donate μέσω του link από το description. Ε, επίσης, Επίση, αν θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να σα ένα τραπεζικό λογαριασμό τη Εθνική. Αν θέλετε να με κεράσετε ένα καφεδάκι ή μια μπριζόλα ή κάτι, ό,τι γουστάρετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Ε, αυτά ρε παιδιά, να είστε καλά, τα λέμε. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον Αλέξανδρο να πείθει τους στρατιώτες του να συνεχίσουν την εκστρατεία τους, παρόλο που είχε πεθάνει ο Δαρείος. Ο Βέσης κυκλοφορεί ελεύθερος και μπορεί να του χαλάσει στη φάση, οπότε υπομονή ρε άντρακια. Ο Αλέξανδρος φαίνεται να έχει βάλει στόχο την Ινδία. Είχε μάθει από Αριστοτέλη ότι η Ινδία ήταν μια χερσόνησο που βρέχεται από τον Ινδικό ωκεανό. Άρα αν υποτάξει αυτό το μέρος θα έχει φυσικά σύνορα η αυτοκρατορία του. Θα έχει το τεράστιο ωκεανό, απέραντες ερήμους και τεράστιες εκτάσεις ανοιχτού εδάφους γνωστές και ως στέπες. Είδαμε την προηγούμενη φορά να πηγαίνουν οι Έλληνες μισοφόροι στον Αλέξανδρο, όπως επίσης και ο Αρτάβαζος, έναν από τους πιο σημαντικούς και επιφανείς στρατηγούς του Δαρίου, είχαμε αφήσει την παρέα μας λίγο πριν κάνουν έφοδο τους Μάρδους, έναν λαό που δεν είχαν τολμήσει πολύ να εισβάλλουν, γιατί ακούγεται ότι δεν μασάνε τίποτα, σκληρά παιδιά, είναι φτωχή επίση, άρα δεν υπάρχει κανένα σοβαρό λόγο να μπουκάρει μέσα, δηλαδή δεν θα βρεις και πολλά. Αλλά επίση ο τόπο ήταν κακοτράχαλος, άρα θα σου βγει και η Παναγία μέχρι να του βρει. Αυτά μα τα λέει ο Αρεανό. Είχαν όμω εξαιρετικά άλογα και την φήμη ότι ήταν σπουδαίοι υπή μάλλον στόχος του Αλέξανδρου μετά από τα αρκετά άλογα που είχε χάσει με τις μάχες του έτσι και την καταδίωξη του δαρίου να θέλει να αυξήσει τον αριθμό των αλόγων του και αν του υποτάξει γλιτώνει και την αμοιβή που θα έπρεπε να πληρώσει. Ε, οι Μάρδοι έκαναν όμως μια τεράστια μαλακιά, πήγαν και έκλεψαν το αγαπημένο άλογο του Αλέξανδρου, το Βουκεφάλα, ο Αλέξανδρος τους στέλνει μήνυμα, τους λέει άμα δεν επέστρεφαν το άλογο αμέσως θα έβλεπαν τη χώρα τους ρημαγμένη πέρα ως πέρα και τους κατοίκους της σφαγμένους μέχρι τον τελευταίο, γυναίκες και παιδιά δεν θα έκανε καμία διάκριση. Ε, μία μικρή παύση είχα πει τώρα αυτή την ιστορία στην κόρη μου γιατί γενικώ όσο αυτή διαβάζει τα μαθήματά της εγώ κάνω λίγο το podcast μου, διαβάζω κι εγώ. Και μου λέει, Καλά, ρε, εσύ, όλα αυτά για ένα άλογο. Τι λε, ρε φίλε, δεν είναι οποιοδήποτε άλογο. Για το βουκεφάλα μιλάμε τώρα. Αλλά anyway, οι Μάρδοι κατάλαβαν ότι ο Αλέξανδρο δεν φαίνεται σαν το κλασικό τυπάκι που άλλα λέει και άλλα κάνει. Και επιστρέφουν το βουκεφάλα μαζί με 50 πρεσβύτερου τη φυλή που είχαν μαζί του και πλούσια δώρα. Επίση, παρέδωσαν και πρόθυμα την πόλη του. Από Διόδωρο μαθαίνουμε ότι κράτησε τους πιο αξιόλογους από τους άντρες για να σιγουρευτεί για την καλή της διαγωγή. Δια... Γο... Ε, ναι, ευχαριστώ για τα δώρα, αλλά εσείς καθίστε λίγο που σας θέλω κάτι. Ε, ο Αλέξανδρος επιστρέφει στα Ζαρδάκαρτα, οργανώνει αθλητικούς αγώνες και κάνει τις συνηθισμένες θυσίες του. Έχουν πάει καλά τα πράγματα έτσι, ας ευχαριστήσει και εσύ θεός για την καλοτυχία τους. Θα αράξει εδώ για 15 μέρες, μετά από λίγο Sky meeting, ο Ναβαρζάνης. Ο Ναβαρζάνης είχε βάλει και αυτό στο χεράκι του για να δολοφονηθεί ο Δαρίος, αλλά τώρα το έχει μετανιώσει, πάει στον Αλέξανδρο με πολυάριθμα δώρα. Ένα ιδιαίτερο δωράκι που είχε φέρει ήταν ένας νέος που όπως μας λέει ο Κούρτιος ένας ευνούχος εντυπωσιακής ομορφιάς και στο άνθος της εφηβικής ηλικίας του τον οποίο είχε αγαπήσει ο Δαρίο και αργότερα θα τον αγαπούσε και ο Αλέξανδρος. Ο ευνούχο αυτό λεγόταν Βαγόα και σύμφωνα με αρκετού ιστορικού, τα δύο αγόρια είχαν μία σεξουαλική σχέση. Κάτι που δεν πρέπει να μα εκπλήσει. Έτσι, την εποχή εκείνη αυτό ήταν συνηθισμένο. Δεν υπήρχε άσπρο μαύρο, ε, δεν υπήρχε η έννοια του gay straight, άσπρο μαύρο όνοφ όπω υπάρχει σήμερα. Και όλα τα άλλα τα συναφή να πούμε. Κάτι που, εκπλήσει, που εκπλήσει, κάτι που, που επίση δεν πρέπει να μα εκπλήσει είναι ότι ο Καργάκο το προσπερνάει εντελώ το γεγονό. Ε, τουλάχιστον δεν το αναφέρει τώρα που μα μιλάει για τον Αβαρζάνη και τα δώρα που είχε φέρει. Τώρα, αν το λέει αργότερα, να πούμε σε καμιά 240 σελίδε από το κείμενο που μελετάω, δεν ξέρω. Αλλά δεν θα κολλάει. Τέλο πάντων, ο Πλούταρχο μιλάει για τον Βαγόα μετά τη μάχη με τον Πόρο, δηλαδή λίγο αργότερα το λέει, τον αναφέρει ότι υπάρχει, μας λέει ότι ο Αλέξανδρος όταν παρακολουθούσε αγώνες χωρών στην πρωτεύουσα της γερδοσίας νίκησε ο αγαπημένος του Βαγώας και όταν πέρασε μέσα στο θέατρο ήρθε και κάθισε κοντά του. Οι Μακεδόνες άρχισαν να χειροκροτούν και φώναζαν στον Αλέξανδρο να τον φιλήσει, όπου τελικά ενέδωσε, ίσως δεν ήθελε και πολύ γιατί ήταν όμορφα αγώνα όπως είπαμε ο Βαγός, τον αγκάλισε και τον φίλησε τρυφερά παράγραφο 67 του Πλουτάρχου, για όποιον ενδιαφέρεται. Κάτι όμω που με εκπλήσει εμένα πραγματικά είναι ότι η μετάφραση που έχω του Κούρτιου από εκδόσει Ζαχαρόπουλο αποφάσισαν απλά να μην αναφέρουν καθόλου το παράθεμα που σα είπα πριν. Τώρα που είναι μεγάλη μαλακία, ρε παιδιά, ποιοι είστε εσεί που αλλάζετε τα αρχαία κείμενα που ένα έω ξέρει πόσο κολόφαρδοι είμαστε που τα έχουμε έτσι. Πραγματικά έπαθα πλάκα, δεν το περίμενα αυτό. Ε, Γενικώ τώρα το, η φάση μου πώς πάει διαβάζω πρώτα τους σύγχρονους ιστορικούς Worthington, Γκριν και Καργάκο και όλα τους άλλους να πούμε τις που έχουμε και μετά ε, από εκεί παίρνω λίγο τις ημερομηνίε, παίρνω λίγο τη σειρά των το γεγονότων πως είχαν γίνει γιατί ακόμα και ο Πλούταρχος τα λέει σε flashback καμιά φορά σου λέει μια ιστορία μετά πάει σε μια άλλη μετά μετα, πηδάει το άλλο μετά πάει στο άλλο και από τα σύγχρονα κείμενα ε, κοιτάω τις, ε, τις σημειώσει και βλέπω σε πιο να Ποιο, από πού έχουν πάρει το κάθε κειμενάκι που λένε, έτσι, από ποια αρχαία πηγή το αναφέρει. Και μετά μελετάω την αρχαία πηγή. Γιατί εννοείται όσο εμπιστεύω με τα μάτια μου, δεν εμπιστεύω με κανέναν και αρχαίε πηγέ λένε πράγματα που ίσω και ο Εγγλέζο, ο Βόρδινγκτον ή ο Γκριν, δεν θυμάμαι, νομίζω ο Εγγλέζο είναι, ή ακόμα και ο, ακόμα και ο Καραγάκο, δεν γουστάρουν να τα πούνε, ρε παιδιά. Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει αυτό που λένε ή δεν το καταλαβαίνουν οι Εγγλέζοι συγκεκριμένα, ή είναι μετάφραση από τα ελληνικά. Δεν τα πιάνουν όλα όπω τα πιάνουμε εμεί οι Έλληνε. Οπότε μελετάω τον Green και εκεί λέει για το βαγό, έτσι, για όλη τη φάση του. Πάω σε σημειώσει και μου λέει ο Green ότι παράγραφο 6 του Κούρτιου, ε, με συγχωρείτε, βιβλίο 6 του Κούρτιου, παράγραφος δεν θυμάμαι εγώ πια, ξέρω 15. Πάω στο Κούρτιο, διαβάζω όλο το κεφάλαιο και πουθενά ο βαγό. Λέω ρε φίλε, κάποια μαλακία έχει γίνει. Ψάχνω στο Ιντερνετ, βάζω πάλι το κεφάλαιο και την παράγραφο που μου λέει, μου βγάζει μετάφραση στα αγγλικά γιατί αυτά τα δίνουν δωρεάν αρκετά. Όπω και σε ελληνικά υπάρχουν επίση κείμενα, αλλά το Ιουστίνο και τον Ρωμαίο γενικώ δεν τι έχουμε μεταφράσει πολύ σε ελληνικά. Και μου βγάζει κατευθείαν την παράγραφο που θέλω. Άρα ήταν επιλογή του μεταφραστή έτσι, να μην συμπεριληφθεί καθόλου αυτή η λεπτομέρεια. Τώρα σε καμία περίπτωση δεν καλώ σε ένα μποϊκοτάζ τη εκδόση Ζαχαρόπουλου, έτσι έχουν εκδώσει πάρα πολλά ενδιαφέρον κείμενα και, και το γαμά βιβλίο του Φωτιάδη για τον Καραϊσκάκη που είναι ένα από τα βιβλία που, προτείνει ο Λιαντίνης και γαμό τα βιβλία, ένα πολύ σημαντικό Βιβλίο για την ιστορία του έθνου μα, έτσι και για ένα γαμάτο ήρωα όπω είναι ο Καραϊσκάκη, όπω και πολλά άλλα βιβλία που έχουν βγάλει. Απλά αυτό τυχαίνει έτσι, το έχω εγώ και το έχω διαβάσει και θα το ξαναδιάβαζα γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ναι, ρε παιδιά, μαλάκι εδώ απέτυχαν. Εδώ είναι ένα μικρό fail. Μικρό, μεγάλο. Εντάξει, fail τέλο πάντων. Ε, και shout out στις εκδόσεις Μάλιαρη που τον Πλούταρχο που μας έδωσαν το κείμενο του Πλουτάρχου ακριβώς όπως ήθελε ο ίδιος να το έχουμε αλλά εντάξει τώρα αν πρέπει να το δικαιολογήσω το βιβλίο εκδόθηκε το 1993 η Ελλάδα ήταν λίγο διαφορετική τότε αλλά και πάλι ρε παιδιά μαλακιά κάντε τη δουλειά σας σωστά δεν μηδενίζει καθόλου τα κατορθώματα του Αλέξανδρου αν είχε και ένα ευνούχο έτσι ούτε αν ήταν αμφιφιλόφιλος ούτε ομοφιλόφιλος ούτε... Ποιο το γαμάει αυτό, ρε παιδιά, α κοιτάξουμε λίγο τι έχει κάνει. Τώρα, το πρόβλημα όμω, εγώ πρόβλημα με τον παγόβο προφανώ δεν έχω τότε, ήταν αλλά είχε πρόβλημα το παιδί, είναι ότι ε, αυτό ασκούσε. Ε, αυτό το αρχίδι, γιατί πραγματικά είναι ένα αρχίδι, ένα μαλακισμένο, είχε μεγάλη επιρροή στο βασιλιά, στο βασιλιά μα, έτσι, στον Αλέξανδρο, ένα τύπο, ο Ορξίνη, τον ξενέρωσε και θα την πληρώσει ακριβά. Το 323, προσπερνάω λίγο κάποια κεφάλαια, απλά να σα γιατί ο, τώρα μια και μιλάμε για το βαγό. Όταν ο Ορξίνη έδωσε δώρα σε όλη την παρέα του Αλέξανδρου, αλλά όχι στο βαγό, είπε Τιμώ το βασιλιά, αλλά όχι τα γίνεά του. Δηλαδή ότι δεν υποβάλλει τα σέβη του στι βασιλικέ πουτάνε. Έτσι, έτσι, το εκλαμβάνουμε. Το μαθαίνει ο Βαγώας ότι είπε τέτοια μαλακία και πείθει τον Αλέξανδρο ότι ο Ορξίνης είχε κλέψει από τον τάφο του Κύρου 3.000 τάλαντα που δεν είχε γίνει ποτέ με αποτέλεσμα όμως ο Αλέξανδρος να το πιστεύει και αποτέλεσμα ο Ορξίνης να τιμωρείται με ποινή θανάτου τέλος πάντων ο Ναβαρζάνης συγχωρείται για τις αμαρτίες του και αναλαμβάνει εποπτικό ρόλο στην ομάδα του Αλέξανδρου. Επίσης τον περίμεναν και οι Έλληνες μισθοφόροι έτσι, που είχε δώσει εντολή να έρθουν οι ίδιοι να του σε αυτού που υπηρέτησαν του Πέρσε πριν ιδρυθεί η Συμμαχία των Ελλήνων, του άφησε ελεύθερου, του υπόλοιπου του διέταξε να συμμετέχουν στην εκστρατεία του με τον ίδιο μισθό και αρχηγό θα έχουν τον Ανδρώνικο. Αυτό ήταν που του είχε οδηγήσει εκεί, έτσι, εκεί είχε κάνει ολόκληρο σόου για να σώσει του άντρε του. Πολύ ευχάρισαν νέα για αυτού, φθηνά τη γλίτωσαν. Ήταν εκεί και Έλληνε πρέσβει που είχαν έρθει για να συναντήσουν το Δαρείο, αλλά <laughs> Αλλά δεν έκατσα έτσι, μάλλον δεν θα είχαν μάθει ακόμα τα νέα. Αυτή ήταν ο Καλλιστρατίδα, ο Παύσιπο, ο Μόνιμο και ο Ονόμαντα. Αυτή η κύριοι ήταν από τη Σπάρτη, ήταν και ένα Αθηναίο ο Δροπίδη. Δίνει εντολή να του χώσουν όλου στη φυλακή, αυτού του κυρίου, θεωρώντα τη συμπεριφορά του απαράδεκτη. Τώρα οι Σπαρτιάτε λε, οκ, OK, έτσι κάνουν τα κουμάντα του, ανοιχτά έχουν δείξει ότι δεν γουσάρουν τον Αλέξανδρο, αλλά του χώνει στη φυλακή, Λίγο μαλακία, το ότι ήταν εκεί ο Αθηναίο Οδροπίδη μα δείχνει ότι η προπαγάνδα του Δημοσθένη καλά κρατεί. Ήταν επίση και πρέσβη από τη Σινόπη, πατρίδα του αγαπημένου μα Διογέννη. Αυτά τα τυπάκια τα άφησε ελεύθερα, καθώ δεν άνοιγαν στο κοινό τη Κορίνθου και ήταν υποταγμένοι ακόμα στου Πέρσε, όπω έκανε και στον πρέσβη των Καλχιδονίων Ηρακλήδη. Κάπου εδώ, σύμφωνα με το Κούρτιο, ήρθε η Θάλιστρη. Βασίλισσα των Αμαζώνων, έφερε και 300 γυναίκες μαζί της. Ήθελε πολύ αυτή η τύπισσα να κάνει παιδί με τον Αλέξανδρο και για 13 μέρες και νύχτας γαμιούταν ασταμάτητα μέχρι που το ξεζούμισε το παιδί μας και την κοπάνισε. Θεώρησε ότι πέτυχε το στόχο της. Τώρα αυτή η εννοείται είναι μία λίγο ό,τι να είναι η ιστορία. Ακόμα και ο Πλούταρχος την αμφισβητεί. Ε, για καμιά σειρά στο Netflix ήταν καλό, αλλά δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Κατευθύνεται τώρα ο στρατός ανατολικά προς την Παρθία και την Αρία. Στη Σουσία ήρθε να το συναντήσει ο Σατιβαρζάνης, σατράπης των Αρίων και ένας από αυτούς που ευθύνονται για το φόνο του Δαρίου. Παραδίνεται στον Αλέξανδρο και ο Αλέξανδρος του τα συγχωρεί όλα. Του λέει: Ό, okay, και μου, κράτα τη ατραπία σου και όλο κομπλέ. Μόνο 40 υπακοντιστέ αφήσω εγώ εδώ πέρα, να φαίνεται ότι υψηλοελέγχω και εγώ κάπω τη φάση. Τώρα, μάλλον κάπου εκεί θα είχε μάθει ότι ο Βίσο έχει πλέον αυτοανακηρυχθεί βασιλιά τη Ασία, είχε αλλάξει και το όνομά του σε Αρταξέρξη ο τέταρτο, φορούσε και την όρθια. Άρα, δηλαδή κανονικό βασιλιά στα μάτια των Περσών. Πολλοί βακτριανοί τον έχουν ακολουθήσει και μα λέει ο Ρεανό ότι περίμενε και από του σκήθε σύντομα να έρθουν κοντά του. Γι' αυτό και με τον ε, Σατιβαρζάνη ίσω δεν ασχολήθηκε όσο θα έπρεπε. Και απλά του λέει: Ωραία, κράτα τα όλα και μόνο 40 υπακοδιστέ. Ο Βέση είχε συγγένεια με το Δαρείο. Οπότε είχε ένα πάτημα στο να απαιτεί το θρόνο. Τώρα να τον ακολουθήσουν οι Σατράπε τη Ανατολή θα είχε, είχε περισσότερου στρατιώτε από του Μακεδόνε. Ο Αλέξανδρο θα είχε ένα πολύ δύσκολο αγώνα μπροστά του. Έτσι είχε συνολικά 45.000 στρατιώτε. Άμα ερχόντουσαν και αυτοί ακόμα, θα ήταν, θα ήταν λίγο δύσκολη η φάση. Και όσο να είναι, ο Βίσο είναι ένα Πέρση που μάχεται εναντίον ενό ξένου κατακτητή. Έτσι, ίσως δεν του νοιάζει ότι σκότωσε το δαρείο, δεν ήταν και κανένα αξιόλογο βασιλιά δεν ήταν και σίγουρα ο πιο αξιόλογο βασιλιά που είχαν στην ιστορία του, ίσω σκεφτόταν να δώσει μια ευκαιρία στο Βέση, έτσι. Γιατί όχι. Ο Αλέξανδρο προσπαθεί να γίνει αρεστό στου Πέρσε. Είναι εδώ μάλλον που αρχίζει να φορά το βασιλικό γαλάζιο και λευκό διάδημα που είχαμε αναφέρει και παλιότερα. Μα λένε οι πηγέ μα ότι γενικώ έχει ξεκινήσει μια ολοένα και αυξανόμενη ανατελητικοποίησή του. Έχει βάλει Πέρσε στι τάξει των εταίρων, ακόμα και τον Οξάρθρη, Αδερφό του Δαρείου. Δεν φοράγε ακόμα παντελόνια, είπαμε δεν είναι και τόσο βάρβαρο. Στην αρχή φοράγε ανατολικέ ενδυμασίε, μόνο με του Πέρσε, αλλά σιγά σιγά ήταν απλά η νορμάλ του αμφίεση. Τα άλογα φοράγαν ακόμα και περσικά χαλινάρια. Ο Αλέξανδρο έχει πάρει και την προεδασιακή συνοδεία από 365 παλακίδε, μία για κάθε μέρα του χρόνου, αλλά δεν νόμιζα τι πήγαγε έτσι, γιατί δεν ήταν τέτοιο τύπο. Ήταν πιο συγκεντρωμένο στο στόχο του. Ε, όλη αυτή η ιστορία νομίζω ήταν μια τεράστια αποτυχία από τον Αλέξανδρο. Δεν είχε φτάσει ακόμα στον να της τη υπόθεση. Ε, στο μέλλον θα απαιτήσει να τον προσκυνάνε. Έτσι. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχει πραγματικά ξεφύγει το παιδί μα, γιατί είναι κάτι ξένο για του Έλληνες αυτό το πράγμα. Οι Πέρσε δεν γίνεται να τον πάρουν στα σοβαρά έτσι, γιατί τη μία ε, τους καίει την ιερότερη και πιο όμορφη πόλη που είχαν, την Περσέπολη, και την άλλη φορά στο βασιλικό διάδημα, έτσι, εντάξει, αφού είσαι έτσι γαμάτος και το ψεύεις, βάλε την ψηλή τιάρα, έτσι, άμα το έχει πιστέψει τόσο πολύ όπως έχει κάνει ο Βέσης, αλλά δεν το κάνει. Αποδεικνύεται αυτή η διπολικότητα του Αλέξανδρου και από το πώς σφραγίζει την αλληλογραφία του. Αυτά που έστελε στην Ελλάδα τα σφραγίζει με το μακεδανικό δαχτυλίδι, και αυτά που παραδίδονται εντός της Περσικής Αυτοκρατορίας με τη βασιλική σφραγίδα του Δαρίου. Και οι Μακεδόνες που τον ακολουθούν δεν γίνεται να μην ξενερώνουν με την όλη φάση, έτσι, ειδικά οι παλιοί από τα χρόνια του Φίλιππου που ακόμα τον ακολουθούν, είναι αρκετοί. Ούστ βρεκολό που θα λένε, τρίζουν τα κόκκαλα του πατέρα σου να πούμε με αυτά που φορά. Πρότεινε και στου απλού στρατιώτε να παντρεύονται Πέρσε παλακίδε, έτσι, να, σαν να θέλει να δημιουργήσει ένα υβρίδιο πολιτισμού μεταξύ Περσών και Μακεδόνων, Κάτι επίσης που γλυκαίνει και την όψη που θα είχαν ε, οι Μακεδόνες για τους Πέρσες, έτσι, στα, γιατί αν τεκνοποιούσαν μαζί τους, δεν γίνεται να σε ρατσιστείς ρε με το ίδιο σου το παιδί, έτσι. Αναγκαστικά, θες δε θες, θες το καλό του και θες και της μάνας σου το καλό και άντε και τα πεθερικά βάλτα και αυτά μέσα τα προσέχουμε. Ε, μάλλον ο Αλέξανδρος θα έβλεπε την ξενέρα στους άντρε του, γι' αυτό στους Πέρσες όταν ήθελε να κοινώσει κάτι έστελνε τον Ιφαιστίωνα και στους Έλληνες τον κρατερό, φεύγει ο Αλέξανδρος γρήγορα να κάνει έφοδο στους Βακτριανούς για να μην δώσουν βοήθεια στο Βίσο. Οι Βακτριανοί ήταν μεγάλα κολόπεδα, μας έχει διασώσει ο στράβονα σε ένα φραγμέντο του Ονισίκριτου, μας λέει ότι τα γερόντια τους και γενικώ τους αρρώστους τους άφηναν έξω από τα σπίτια τους για να φαγωθούν από τα σκυλιά και ενώ έξω από τα τείχη της πόλης όλα είναι καθαρά και ωραία, μέσα στην πόλη ήταν γεμάτα από κόκαλα ανθρώπων. Και μα λένε ότι ο Αλέξανδρο ήρθε και ακύρωσε αυτή τη μαλακή. Έτσι, για του Έλληνε αυτό ήταν μια άρρωστη παράδοση. Έτσι, γιατί αν δεν θα αυτή το πτώμα με όλε τι τιμέ που ατανολογούν, είναι καταραμένη η ψυχούλα του νεκρού να παραπλανέται στο δικό μα κόσμο και να μην πάει εκεί που πρέπει, έτσι, στο βασιλικό του Άδη. Αυτά όμω θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερου τοπικού εχθρού. Δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώνει τι παραδόσει των τόπιων, αλλά νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι καλά έκανε και το έκανε. Ε, ακόμα και σήμερα νομίζω ότι οι Έλληνε τα γερόντια μας τα τιμούμε έτσι, χωρίς να το ξέρω σίγουρα, δεν έχω δει κάποια στατιστικά. Αλλά ίσως δεν θυμάμαι, νομίζω κάπου το έχω ακούσει μπορείς καμιά σειρά, καμιά μαλακιά του Netflix που λέει αυτό το πώς να ζεις μέχρι τα 100, κάτι τέτοιο. Ε, νομίζω ότι δεν τα χώνουμε σε ένα γυροκομείο, ρε φίλο, όπω κάνουμε σε ξένε χώρε. Του αγαπάμε, να πούμε, του τους θέλουμε κοντά μα, του προσέχουμε. Τι να κάνουμε, έχουμε ένα δωμάτιο και είναι η γιαγιά εκεί πέρα, δεν ξέρει πώ είμαστε, ποιοι είμαστε, αλλά εντάξει, την προσέχουμε. Ε, στη διάρκεια τη πορεία του, ο Νικάνορα, ο γιο του Παρμενίωνα, αρρωσταίνει και πεθαίνει. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο πλήγμα στο γέρο Παρμενίωνα. Θα πούμε σύντομα τι θα γίνει. Θα αφήσει τον φιλότο εδώ, Αλέξανδρο, θα του πει να τακτοποιήσει την κηδεία του αδερφού του η απουσία του Φιλώτα στις μέρες που θα έρθουν ίσως έπαιξαν σημαντικό ρόλο για το τι θα ακολουθήσει. Στον ποταμό Μάριο ή Κούσκ υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ ιστορικών. Ο Αλέξανδρος μαθαίνει ότι ο Σατιβαρζάνης έχει σκοτώσει τη φρουρά που άφησε και έχει πλέον ανοιχτά ανακοινώσει την αφοσίωση του στον Αρταξέρξη τον Τέταρτο. Γνωστό και ω Βίσο, έτσι. Ο Αλέξανδρο δεν μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο και τα ντράκια του θέλει να εκδικηθεί και δεν γίνεται να ακούγεται ότι ο Βέση αποκτά συμμαχίε και πλάτε από άλλου ατράπε. Οπότε σταματά με τη μία την προέλαση του προ την ε, Βακτρία και επιστρέφει για να αντιμετωπίσει τον Σατιβαρζάνη. Αφήνει τον κρατερό επικεφαλή του κυρίου στρατού, του κυρίου σώματο του στρατού, ο ίδιο οδηγεί του εταίρες, τους εταίρους επίσ, τοξότες, αγριάνες και λίγους πεζικάριους και κατευθύνεται προς τα Αρτακόανα, τη σατρεπική έδρα του σατιναστού Σατιβαρζάνη. Σε μόλις δύο μέρες καλύπτει 100 χιλιόμετρα, το μαθαίνει ο Σατιβαρζάνης και ξεκινά το τρέξιμο για να συναντηθεί με το Βέση. Έχει μαζί του περίπου 2.000 επίσ. Οι στρατιώτες που δεν πήγαν με το Σατράπι τρέξανε στα βουνά ο Αλέξανδρο του περικυκλώνει, βάζει μια φωτιά εκεί στο δάσο, ήταν και Αύγουστο, οπότε εύκολα πήραν τα ξύλα φωτιά, αναγκάζοντα κάποιου να καούνε και άλλου να παραδοθούν. Ο Αλέξανδρο δεν έχει καθόλου χρόνο για χάσιμο, του λέει: Οκ, okay, ούτω ή άλλω με το Σατεβαρζάνι έχει θέμα, όχι με αυτού, και του συγχωρεί. Άλλοι ιστορικοί μα λένε ότι δεν του συγχωρεί και του σκοτώνει όλου. Τέλο πάντων, προχωράμε. Διορίζει ένα άλλο σατράπη στη θέση του Σατεβαρζάνι, ένα κύριο Αρσάκι, και αυτό πέρσι, αλλά για να ελέγχεται και αυτό θα ιδρύσει μια πόλη εκεί κοντά, η πρώτη μετά την Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου, η Αλεξάνδρεια των Αρίων. Η πρώτη Αλεξάνδρεια είχε ιδρυθεί για εμπορικού σκοπού, αλλά η δεύτερη φαίνεται να εξυπηρετεί στρατιωτικού στόχου, έτσι, ώστε να έχει και η Μακεδονική Αυτοκρατορία πιο άμεσο έλεγχο σε αυτά τα απόμακρα μέρη. Ταυτόχρονα διατάζει τη νεολαία των Αρίων να εκπαιδεύεται στο μακεδονικό τρόπο ζωή και πολέμου. Κάπου εδώ έφτασαν και ενισχύσεις από τον αντίπατρο. 3.000 ηλίρι και λίγο λιγότεροι από 3.000 λιδί μισθοφόροι. Μαζί και ο κρατερός με το κύριο σώμα στρατού και τέσσερα τάγματα της φάλαγας που είχε φέρει πίσω ο κλήτος ο Μέλας από τα Εκβάτανα. Και η παρέα μας πάει προς την χώρα των Ζαραγκαίων όπου κυβερνούταν από τον Βαρσαέντη, ένας από τους δολοφόνους του Δαρίου, Μαθαίνει ο Μαλάκα ότι πλησιάζει ο Αλέξανδρο και φεύγει για την Ινδία. Οι Ινδοί τον συλλαμβάνουν και τον στέλνουν πίσω στον Αλέξανδρο, όπου διατάζει να τιμωρηθεί με θάνατο λόγω τη προδοσία του προ το Δαρείο. Σίγουρα εδώ ο Αλέξανδρο θα αισθάνθηκε μια ανακούφιση έτσι, ότι κάποιοι κάτοικοι από τη νέα του αυτοκρατορία ακόμα το σέβονται ή μπορεί να το φοβούνται, έτσι, γιατί ούτω ή άλλω ψιλοσυνώνυμε είναι οι δύο λέξει. Για τον Σιάντι θα τα ξαναπούμε αργότερα ο μακεδονικός στρατός θα ξεκουραστεί για λίγο. Είμαστε στο φθινόπορο του 330. Εδώ μας λέει ο Αριανός ότι ο Αλέξανδρος έμαθε για τη συνωμοσία του Φιλότα. Που είναι και το κύριο θέμα που ήθελα να αναπτύξω σε αυτό το επεισόδιο, αλλά δεν μπορούσα έτσι απλά να προσπεράσω όλες αυτές τις ενδιαφέρον ιστοριούλες που ήδη σας είπα. Εδώ επίση ξεκινάει και η μεγάλη κατρακύλα του Αλέξανδρου. Έτσι, το γύρισε σε λιγάκι συνωμοσιολόγο. Όλοι θέλουν να το φάνε. Εγώ απλά θα σα αναφέρω τι λένε οι πηγέ μα. Να βγάλετε και στο δικό σα συμπέρασμα και θα πω και λίγο εννοείται, λίγο την άποψή μου για το τι παίζει. Μα λέει για αρχή ο Αριανό που το έμαθα από τον Πτολεμαίο και τον Αριστόβουλο ότι είχαν, είχε αναφορέ ο Αλέξανδρο ότι ο φιλότα κάτι ετοιμάζει. Έτσι, ότι δεν είναι άτομο εμπιστοσύνη. Ακόμα και όταν ήταν στην Αίγυπτο. Επέλεξε όμω ο Αλέξανδρο να μην το πιστέψει λόγω τη φιλία του με τον Παρμενίωνα και γιατί εμπιστευόταν τον φιλότα. Ο ίδιο ο Παρμενίων είχε προειδοποίησει τον φιλότα ότι είχε αρχίσει και ξεφεύγει, ότι είναι σπάταλο, επιδεικτικό και γενικώ έτσι λίγο μαλάκα. Για λίγο ο ίδιο ο πατέρας του προωθούσε πιο πολύ τον κρατερό και τον περδίκα. Ο κρατερό είχε μάλιστα προσύνη, προ, προτείνει στον Αλέξανδρο να έχει από κοντά ένα πιπνάκι που είχε ο μια πανέμορφη γυναίκα από την πίθνα, την κυρία Αντιγόνη. Εκεί που έπαιρνε τα κρασάκια του ο το βράδυ, άρχισε και έλεγε στο, στην Αντιγόνη ότι ο ίδιο και ο πατέρα του είναι αυτοί που ευθύνονται για την επιτυχία του Αλέξανδρου. Έτσι τον αποκαλούσε μάλιστα και μοιράκιο, δηλαδή μικρό και επιπόλεο. Τελικά θα την κάνει κατάσκοπο. Την Αντιγόνη ο Αλέξανδρο, ό,τι έλεγε ο φιλότας την επόμενη μέρα τα έλεγε στον Αλέξανδρο. Και αν εμπιστευτούμε τον Κούρτιο και τον μεταφραστή, που αν θέλει, μα λέει τα πραγματικά λόγια του Κούρτιου, αλλά μα λέει ότι μετά την Σίβα, όταν έμαθε ότι είναι γιο του Άμονα Δία, έστειλε γράμμα ο φιλότας στον Αλέξανδρο, συγχαίροντά τον για τη βασιλική και τη θεϊκή καταγωγή του και λυπόταν με όλου εκείνου που στο μέλλον θα βρισκόταν από μια τέτοια περισσότερο από ανθρώπινη εξουσία. Οπότε τον τρώει ο κόλο του, έτσι, σπάει μπουτσε το παιδί τέλο πάντων. Μετά τα γαβγάμιλα ήταν ένα χρήσιμο και κάποιοι θα έλεγαν εξαιρετικό διοικητή του υπηκού. Έτσι, ήλεγε του εταίρου, όπω σα είχα πει, σα θυμίζω. Αυτέ οι μάχε τώρα πλέον έχουν τελειώσει. Έτσι, τώρα ξεκινά ο ανταρτοπόλεμος οι μάχε θα γίνονται σε βουνά και πεδιάδε. Ο φιλότα δηλαδή δεν θα ήταν χρήσιμο. Δεν τον χρειάζεται. Ο Νικάνορα, ο αδερφος σου, είχε πεθάνει. Ο πατέρα σου τα εκβάτανα, άρα είναι, άρα είναι εκεί απομονωμένο. Ο φιλότα ενώθηκε με την υπόλοιπη παρέα του, παρέα μέσα σε εισαγωγικά έτσι, γιατί κανένα δεν το γούσταρε, στη λίμνη Σιστάν. Εκεί, ε, αφού είχε θάψει τον αδερφό του, έτσι τα κανόνει όλα και πάει πίσω στην παρέα. Μετά από δύο μέρε τον πιάνει ένα κύριο, ο Κεβαλίνο. Του λέει ότι υπάρχει μια συνωμοσία εναντίον τη ζωή του βασιλιά. Εμπλέκεται λέει και ένα υπασπιστή, ο Δημήτριος και άλλα σημαντικά πρόσωπα. Ο αδερφός του Κεβαλίνου, ο Νικόμαχος, είχε ερωτική σχέση με ένα κύριο Λίμνο. Και ήθελε ο Λίμνο να βάλει το αγόρι του στη φάση αλλά αυτό ο Νικόμαχο όχι μόνο δεν ήθελε, τον κάρφωσε κιόλα. Σε, άλλες, σε κάποιο βιβλίο ίσω τον δείτε δίμνο και όχι λίμνο. Ο Πλούταρχο τον λέει λίμνο και ο, ο Κούρτιος Κούρτιο νομίζω τον λένε δίμνο, γι' αυτό υπάρχει μια τέτοια τέλο πάντων. Ε, ο Φιλότα ίσω δεν είχε όρεξη αυτή τη μέρα, ίσω σκέφτηκε ότι είναι ένα ακόμα ερωτικό καυγά έτσι και θέλει ο Νικόμαχο απλά να βγάλει το λίμνο από τη μέση και δεν ασχολείται. Αλλά του λέει: Οκ, φίλε, θα το πω στο βασιλιά όταν το συναντήσω. Ο Κεβαλίνος ήταν ένα απλό στρατιώτη. Δεν μπορούσε απλά να παρουσιαστεί στον Αλέξανδρο, έτσι. Υπάρχει μια ιεραρχία. Γι' αυτό και το λέει στον φιλότα. Ο φιλότα όμω θα έβλεπε τον ε, Αλέξανδρο τουλάχιστον δύο φορέ τη μέρα, αλλά όπω είπαμε δεν το ανέφερε. Περνάει λίγη ώρα, ο Κεβαλίνος βλέπει ότι δεν γίνεται κάτι και ξαναενοχλεί τον φιλότα. Και γενικώ όποτε τον έβλεπε, πιστεύοντα ότι ήταν μια πληροφορία που άμεσα θα ασχολιόταν ο Αλέξανδρος τον ρώταγε. Του λέει φίλε το είπες, αλλά ο, Αλέξ, ο Φιλώτας έλεγε δικέ μου όχι τώρα, σε κάποια φάση όμως θα το μεταφέρω στον Αλέξανδρο. Περνάνε δύο μέρες και ο Κεβαλίνος έχει αρχίσει και υποψιάζεται τον Φιλώτα. Λέει ρε σύμπως είναι μπλεγμένος και ο ίδιος και θέλει να δει το βασιλιά μας νεκρό. Αφήνει τότε τον Φιλώτα ο Κεβαλίνος και πάει σε έναν υπηρέτη του Αλέξανδρου τον Μέτρονα του λέει όλη την ιστορία, του λέει ακριβώ τι έχει παιχτεί και πόσε φορέ το έχει πει στο φιλότα. Παθαίνει πλάκα ο μέτρονα και κρύβει τον κεβαλίνο στο οπλοστάσιο. Και κάπου εδώ θα το λήξω, γιατί βλέπω ότι έχουμε περάσει το 25 λεπτό και θέλω, δεν θέλω να είναι πολύ μεγάλα τα επεισόδια, θα βγει όμως άμεσα και το επόμενο επεισόδιο.